Μετά από 3 εβδομάδες, Brad Pitt. Σήμερα μιλούν τα δημοσιεύματα. Αυτή είναι η φωτογραφία όταν τα είδε. Όχι, αρχείο, αρχείο. Γιατί μου πάρει και πολύ χάπι. Έχει υπόψη σου φέρει. Δεν στο Hollywood. Ότι αμέσως μόλις έγινε πλέον γνωστό και δημοσιοποιήθηκε το διαζύγιο, απαγόρευσαν και η Αντζελίνα Ζολί και ο Μπραντ Πιτ την οποιαδήποτε δημοσίευση φωτογραφίας των παιδιών πριν μετά από την ανακοίνωση του διαζυγίου. Mm-hmm. Δηλαδή, πια οι μόνες φωτογραφίες που θα βλέπουμε είναι οι παλιές. Από εδώ και πέρα απαγόρευσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες. Πόσα λοιπόν, είναι, ρε παιδιά? 6. Άπειρα, άπειρα. Μπράβο του. Είναι 6. Δεν έχουν αριθμό. Λοιπόν, αυτό είναι ψυχικός εκβιασμός. Δεν με νοιάζει τι συμβαίνει με τον Πιτ και την Τζολί, αλλά αυτό που καμιά φορά κάνουν κάποιες γυναίκες να χρησιμοποιούν τα παιδιά για να σπάσουν τα νεύρα, να την πουν λαϊκά τον πρώην σύζυγό, αυτό παιδιά είναι ψυχολογικός εκβιασμός. Ούτε και εμένα μου αρέσει. Θα έπρεπε να έχει τελειώσει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα για τα παιδιά, θα έχει κάνει μαζί. Καλά, να σου πω κάτι. Τώρα όμως αυτό που λες, σαφώς. Είναι αυτονόητο. Δεν χρειάζεται ούτε να πει. Είμαι λίγο, Στέφανε, κάτσε λίγο. Σαφώς και τα παιδιά κανείς δεν πρέπει να τα χρησιμοποιεί για κανέναν λόγο. Αλλά αυτό που λες κάποιες μητέρες κάνουν δεν μου αρέσει καθόλου. Το λέω γιατί. Γιατί είναι πολλές γυναίκες που με το παιδί στο χέρι τα μαζεύω και φεύγω. Ναι, αλλά το παιδί δεν είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου, είναι δικό μας. Ας πλακωθούμε, ας πάμε στα δικαστήρια. Εδώ υπάρχει θέμα εδώ. Τα χτυπούσε, λέει. Στέφανε, δεν το δέχομαι καθόλου στην άποψη. Είναι τα παιδιά και κανείς δεν πρέπει. Αυτό είναι μια άποψη. Κανείς δεν χρησιμοποιεί τα παιδιά για κανένα λόγο. Αλλά η μαμά να μην χρησιμοποιεί τα παιδιά είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν μπορεί να είσαι απόλυτο. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που χρησιμοποιούν τα παιδιά, είπα. Και κάποιοι άντρες. Νομίζω ότι δεν είναι ο άντρας ο οποίος θα κάνει προς την κίνηση αυτή. Παιδιά, συγγνώμη, μα πολύ. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο και όχι με τον φίλο. Και είπαμε, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Εδώ πέρα λέει τα χτυπούσε τα παιδιά. Γι' αυτό στα δικαστήρια είναι. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες. Να περάσουμε σε άλλα θέματα. Για να περάσουμε. Λέω. Λέω. Γιατί το κατάλαβα εγώ και αμέσως. Μη μου τη στοιχίσει και έχουμε δημάκι σήμερα. Λοιπόν, περνάμε το θέμα που έχω τώρα. Ενημερώνω στο μάτι, παιδί μου, και εσύ τώρα. Λοιπόν, θα σου δείξω μία μαμά τώρα. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να είναι ή μία πλευρά ή η άλλη. Όχι, δεν μπορεί να είναι. Το καταλαβες. Λοιπόν, περνάμε το θέμα και πάμε στο επόμενο που βλέπουμε μία μαμά.